Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε μια ομόφωνη απόφαση του Προεδρείου. Μόνο που θα σας θυμίσω, αυτή η ομόφωνη απόφαση αφορούσε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα ζητήματα που αφορούσαν την πανδημία. Όταν ήρθε στη διάσκεψη του Προεδρείου η συζήτηση ότι θα μπούμε σε τακτικές κανονικές συνεδριάσεις με νομοσχέδια που είναι πέρα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τι τονίσαμε, ότι δεν πρέπει να κατατεθούν τώρα, δεν πρέπει να συζητήσουν τόσο σοβαρά νομοσχέδια σε συνθήκες όπου δεν μπορεί να συνεδριάσει η Ολομέλεια σε πλήρη σώμα και με βάση τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν και με τον κανονισμό. Γιατί σκεφτείτε, είναι η πρόταση περί αντισυνταγματικότητας. Άμα κατατεθεί ονομαστική ψηφοφορία, τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε? Γι' αυτό τονίσαμε τις ευθύνες τις οποίες έχει η κυβέρνηση και η πλειοψηφία όταν υπάρχουν αυτές οι έκτασεις δίκες και παρόλα αυτά φέρνει στη Βουλή τόσο σοβαρά νομοσχέδια τα οποία εγείρονται πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και από αυτήν την άποψη η ομοφωνία έγκυται σε αυτό το πράγμα μόνο, στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και όχι στα υπόλοιπα νομοσχέδια. Δεν είναι μια ομοφωνία αλλά καρτ για όλα τα νομοσχέδια, κύριε Πρόεδρε, και το ξέρετε πολύ καλά και τη στάση την οποία κρατήσαμε και για το νομοσχέδιο για το περιβάλλον και για το Υπουργείο Παιδείας. Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς μιλάτε για την διαδικασία τη σημερινή που πράγματι βάλατε τις ενστάσεις αυτές τις οποίες είπατε. Γι' αυτό και είπα ότι είναι κατά πλειοψηφία που συζητιέται το νομοσχέδιο. Το είπα εξ αρχής. Απλά δεν είπα ποια κόμματα διαφώνησαν. Βεβαίως, διαφωνήσατε και για το παιδείας. Το επιβεβαιώνω και εγώ. Γι' αυτό και είπα... Όσον αφορά τους 6 εισηγητές, ναι, ναι. Αυτό το ομόφωνα αφορούσε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όχι, έγινε κουβέντα και στην τελευταία συνεδρία. Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που αφορούσαν ζητήματα, ωραία. Που αφορούσαν ζητήματα, ωραία, σε σχέση με την πανδημία. Κύριε